Πορτοκαλιά, τι θλιβερός χειμώνας, Θεέ μου, τι θλιβερός χειμώνας. Ένα πορτοκαλί με σοφόρι κρέμεται, ένα ροζ ξεσκονόπανο και βρέχει. Ένας γέρος κοιτάζει μέσα από το τζάμι, ένα ξερό δέντρο, ένα φως αναμένο, χρώμα πορτοκαλιού. Ένα δέντρο με πορτοκάλια πιο πέρα. Και το κορίτσι αναποδογυρισμένο, και το φλιτζάνι σπασμένο, και όλοι Θεέ μου να κλαίνε, να κλαίνε, να κλαίνε. Κι ύστερα χρήματα, χρήματα, χρήματα πολλά. Τι θλιβερός χειμώνας, Θεέ μου, τι θλιβερός χειμώνας, Θεέ μου, τι θλιβερός χειμώνας. Βρέχει, όπως και στο προηγούμενο ποίημα, την πορτοκαλιά. Μια γυναίκα με έναν καθρέφτη και κάτι σύρματα προσπαθεί να κρατήσει τα χρόνια. Όμως τα χρόνια φεύγουν. Τα σύρματα μπαίνουν βαθιά μέσα στα μαγουλά της. Τα ξεσκίζουν, τρέχουν αίματα. Ενώ ένα άγριο χέρι με μια κυμωλία πηγαίνω έρχεται και βάφει τα μαλλιά της άσπρα. Το ταξίδι στο Θάνο Κωνσταντινίδη. Σταθείτε, φώναξε ο φωτογράφος. Όμως το πλοίο είχε πια τώρα ξεκινήσει. Ένα μεγάλο άσπρο πλοίο γεμάτο άρρωστα πουλιά. Κι ο πτηνοτρόφος σε μια ταράτσα με κι άλλη τα κοιτούσε. Να φεύγουνε μαζί με τα μεγάλα σύννεφα που φεύγανε κι αυτά. Αν μπαίναμε στο αντικρινό ξενοδοχείο θα μας βλέπαν. Θα λέγαν μπήκαν στο ξενοδοχείο οι Ελπείς. «Φεύγετε για ταξίδι?» ρώτησε ο συνταγματάρχης. «Όχι», απάντησα, «είμαι γιατρός. Μόλις εξέτασα τα άρρωστα αυτά πουλιά που φύγαν. Να, ένα που μου ξέφυγε κιόλας. Είχε περάσει στο απέναντι μαγαζί. Είναι τα τελευταία πράγματα που ψωνίζω με ελληνικά χρήματα», είπε το άρρωστο πουλί. Έπειτα άνοιξε τα φτερά του και πέταξε στον ουρανό.